Αμέσως με τον Νίκο Αβουκάτο. Νίκο, καλησπέρα. Βρέθηκε στην περιοχή, παρακολούθησες τα όσα συμβαίνουν. Εξακολουθούν να συμβαίνουν ακόμα και αυτή την ώρα, γιατί η βροχή συνεχίζεται όπως ενημερωνόμαστε. Αλλά θέλω να μας περιγράψεις λίγο τα όσα είδες με τα δικά σου μάτια σήμερα. Η εικόνα βεβαίως μιλάει και από μόνη της. Θέλουμε όμως τη δικιά σου περιγραφή. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εικόνες αποκάλυψης στην Νικήτη, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιθωνίας, άνθρωποι αποσβολωμένοι, κοιτώντας όλα αυτά που έγιναν εχθές, και πραγματικά η σημερινή ημέρα παρουσίασε, ανέδειξε το μέγεθος αυτής της καταστροφής στην περιοχή της Χαλκιδικής. Βρεθήκαμε δίπλα σε καταστηματάρχες, σε κατοίκους, απεγνωσμένοι, δίναν και αυτοί το δικό τους αγώνα μαζί με τις αρχές, τη Δημοτική Αρχή, τους πυροσβέστες, την περιφέρεια. Όλοι μαζί για να προσπαθήσουν να εκπλώσουν τις πηγές ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα, και πραγματικά οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Είδαμε και στο ρεπορτάζ αυτά όλα που καταγράψαμε μαζί με τον εικονολήπτη συνάδελφο Χάρη Φθινιάδη, που βρεθήκαμε στην περιοχή της Νικήτης αρχικά όλη αυτή την καταστροφή. Τα αυτοκίνητα βουτυγμένα μέσα στις λάσπες στην παραλία, καθώς παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και κατέληξαν περισσότερα από 10 αυτοκίνητα τουλάχιστον μέσα στη θάλασσα της Νικήτης, της Μεταμόρφωσης, στην ακτή Σαλονικιού, κοντά στην Τρανή Αμμούδα και στον όρμο Παναγιάς, όπου μέσα σε ρέματα είδαμε μέχρι και αυτοκίνητα, και στους δρόμους, όπως δείξαμε και στο ρεπορτάζ, είχαν γίνει μέχρι και ταχύπλοα σκάφη. Δηλαδή πραγματικά καταστάσεις που έδειχναν όλη αυτή την ζημιά, όλη αυτή την καταστροφή. Χρήστο. Ακριβώς, Νίκο. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε, αφού σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ, ότι το Atlas ήταν το μοναδικό κανάλι που βρέθηκε εκεί σήμερα και κατέγραψε όλες τις εικόνες που παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε από την πλευρά της πολιτικής προστασίας, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο